Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης, η οποία αποτελείται από δημότες αλλά και από φορείς του Δήμου, οι οποίοι καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους γύρω από τον προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος έχει κατατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή, και βέβαια γύρω από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Να πω ότι ο προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα 34 εκατομμύρια και βέβαια το τεχνικό πρόγραμμα και έργα που υπάρχουν στο ΕΣΠΑ ή στον Πόρο, το προϋπολογισμός είναι πολύ περισσότερος. Επίσης, να αναφέρω εδώ, γιατί κάποιοι δημότες μου έθεσαν τα ερωτήματα για κάποια έργα τα οποία είναι ενταγμένα στον Πόρο και πολλές εταιρείες ή ανάδοχοι έχουν σταματήσει τα έργα επειδή δεν έχουν κατατεθεί τα ποσά ακόμα από τη ΔΕΗ ούτως ώστε να πληρωθούν. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα έργα η Δημοτική Αρχή τα εγκαταλείπει, απλά οι ανάδοχες εταιρείες διακόπτουν τις εργασίες έως ότου κατατεθούν τα χρήματα από τη ΔΕΗ για να συνεχίσουν παραπέρα τις εργασίες τους. Γι' αυτό οι πολίτες θα πρέπει να μην ανησυχούν και δεν είναι επιλογή της Δημοτικής Αρχής να σταματήσει οποιοδήποτε έργο είναι σε εξέλιξη.